Θεών, δόξαση Χριστέ ο Θεός και ελπίση μόνο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράγγειτε, το πνεύμα της αληθείας που πάντα που πάρουν και τα πάντα πληρώνουν, ο θησαυρός των αγάπων και ζωής χορηγός, ελευθέρει τη σκήνος των εν ημίνη και καθάριστον η μάσα που πάει σκυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον, ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Εφραίμ, και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας των δούλων του Θεού, του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των αθλητών, συντελεστών, συνεργατών και μεγάλων χορηγών, της Αθλητικής Ένωσης Ερμιονίδος, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομεν ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίνι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριο Θεός ημών, Δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και θησαυρέ πάντων των αγαθών, ευλόγησον των άρτων τούτων, όν οι δούλοι σου προσφέρουν και προετοιμάζουν. Εν τη μνήμη του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας, Ουρανοφάντορος του Μεγάλου, αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού και χάρη σε αυτής, υγείαν ψυχήστε και σώματος, κατεύθυνον πάντα προς το συμφέρον αιτήματα και ευάρεστα τα έργα των χειρών αυτών ποιήσων, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή αυτών, παράσπουδε αυτή και παντή το κόσμο του αρχόμενων έτος, σωτήριων και ειρηνικών, πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόπου και πάνω των Αγίων. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίση ημών Κύριε δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείες Πανακάτω αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Εκκλησίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σε μία αμυγός ποδοσφαιρική βραδιά, ευδόκησε ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, να βρεθούμε στο όμορφο αυτό μαγαζί στην Όστρια και να ευλογήσουμε την πρωτοχρονιά την Κυπίτα της Ένωσης της Ερμιονίδος, η οποία αποτελεί το αθλητικό καμάρι της επαρχίας, ευχόμενη από καρδίας στους αθλητές πρωτίστως να έχουν την υγεία, ούτως ώστε κάθε μήνα να έχουν περισσότερες νίκες και λιγότερα γκολ στο παθητικό τους, και την πρόεδρο και την ευημερία στον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους χορηγούς και στους συντελεστές και συνεργάτες που αγωνίζονται καθημερινά, ούτως ώστε αυτή η ομάδα να προοδεύει και να αποτελεί τη χαρά και την ελπίδα και για τους νέους αλλά και για τους ανθρώπους της Κερκίδας. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς και του χρόνου με περισσότερες επιτυχίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας σήμερα στην ετήσια κοπή της Πίτας. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τους επίσημους φορείς για την παρουσία τους εδώ και να τους ζητήσω να είναι όσο πιο πολύ γίνεται κοντά στην ομάδα, στις δραστηριότητες της και στο δύσκολο αυτό αγώνα που κάνουμε για να κρατήσουμε το σύλλογο στις εθνικές κατηγορίες που είναι από την ίδρυσή τους, σαν σύλλογος. Δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία σε όλους, στους παίχτες υγεία, στο προπονητικό team, σε εμάς τη διοίκηση καλό κουράγιο
να βγάλουμε αυτό το καράβι εις πέρας και να υπενθυμίσω κάτι ότι η Ένωση Ερμιονίδας πρέπει να είναι ομάδα όλης της επαρχίας. Όχι μόνο Γρανίδη, όχι μόνο Ερμιόνη. Όλης της επαρχίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλή χρονιά καταρχάς. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά και είμαστε στη μέση της περιόδου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορώ να καταλάβω πολύ καλά τι τραβάνε οι παράγοντες. Είναι πάρα πολλές δεκαετίες που ασχολούμαι με αυτό. Και το ευχάριστο είναι ότι τουλάχιστον από τη θέση που έχω αυτή τη στιγμή προσπαθούμε όσο μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες υποδομές. Στα πλάνα μας λοιπόν που είχαμε, εκτός από το γήπεδο που όπως είδατε με διάφορα προβλήματα υλοποιήθηκε, είναι να δούμε και κάποια άλλα γήπεδα, όπως είναι του Λιοκάς, που αποκτά πλέον τις κερκίδες, μπήκε στο περιφερειακό πρόγραμμα. Είναι του Πρωτοχελίου και αυτό θα αποκτήσει κερκίδες και βεβαίως και πρωτίστως είναι και το γήπεδο της Ερμιώνης που πρέπει να αλλάχθει ο πλωτάρχος. Γιατί τα έχετε τραβήξει εσείς ποδοσφαιριστές, έχετε τραυματιστεί, έχετε πονέσει και στην τελική ανάλυση δεν είσαστε εγκληματισμένοι για να μπορέσετε να αγωνιστείτε. Άρα λοιπόν από τη δικιά μας πλευρά και από την πλευρά της περιφέρειας προχωράμε σε αυτό το σημείο. Προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους, γιατί έχουμε πονέσει και το λέω οι παράγοντες έχουν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες κυρίως οικονομικές. Άρα το πρώτο που έχει να κάνει είναι το οικονομικό και είμαστε σε άμεση συνεργασία με τους παράγοντες για να βρούμε τρόπους. Όχι για να βγάλουμε τη χρονιά, αλλά για να βάλουμε βάσεις να προχωρήσει αυτή η ομάδα που ξεκίνησε από χαμηλά και έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα για να μπορούμε να υπερηφανευόμαστε πλέον ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να σταθεί στις μεγάλες κατηγορίες. Εύχομαι σε όλους εσάς που συνδράμουν στην ομάδα να έχετε καλή χρονιά και καλή τσέπη, θα έλεγα, και εύχομαι κυρίως στους ποδοσφαιριστές να έχουν δύναμη, υγεία και πάνω απ' όλα να ευχαριστηθούν το υπόλοιπο της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά, εύχομαι υγεία, δυνατή και γερή οι ποδοσφαιριστές, το Δυτικό Συμβούλιο, το προπονητικό team και να σας πω ότι εδώ και έναν τεράστιο προπονητή, το Στάικο, πρέπει να το προσέχετε με τα μάτια σας, το πάμε στο 14. Είναι αυτός που έχει αναμορφώσει το ποδόσφαιρο στην Ερμιονίδα και ξέρω ότι τον ζητούν πάρα πολλές ομάδες. Γι' αυτό θα τον αγαπάμε και τον αγαπάτε. Εμείς στην Ένωση θέλουμε να τον έχουμε στην Αργολίδα, να μας φύγει. Θέλω τώρα να μιλήσω με την ιδιότητα του τεταρμένου σύμβουλου αθλητισμού για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, προχωράμε την κερκίδα του Πορτοχελίου, προχωράμε την κερκίδα του Ηλιοκάστρου. Απλώς κύριε Δήμαρχε, πρέπει να βάλετε τη βάση για να φέρω να τοποθετήσουμε. Αυτό ζητάμε, τίποτα άλλο από εσάς. Είμαστε έτοιμοι. Και έχουμε συζητήσει για το γήπεδο της Ερμιονίδας να αλλάξει ο τάπητας. Θα ενημερωθεί και ο κύριος Περιφερειάρχης και ευελπιστώ να γίνει και αυτό. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία σε όλους σας. Ευχαριστούμε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δεν ξέρω αν ήθεστε να μιλάει ο προπονητής σε αυτές τις περιπτώσεις, απλά εγώ είμαι μια περίπτωση ιδιαίτερη γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλά μαζί και με τα παιδιά εκεί που κάθονται, με κάποιους άλλους εδώ μπροστά και με όλους εσάς το 2011 σαν παίκτης φυσικά και τώρα σαν προπονητής. Έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές, έχουμε ζήσει και δύσκολες στιγμές. Δεν θα ήθελα από πολλά πράγματα να σας κουράζουμε με λόγια, αλλά καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να έχετε διαφορετικές γνώμες για οτιδήποτε. Άλλοι μπορεί να έχετε διαφωνίες ακόμα για ποδοσφαιριστές, σίγουρα για προπονητές, σίγουρα για επιλογές. Καλό είναι αν μπορούμε να βάλουμε λίγο αγάπη, λίγο ομόνοια, λίγο αυτό το πρώτο συνθετικό της ομάδας μας, το Ένωση, να γίνει λίγο πραγματικότητα. Και από εδώ και πέρα, αν μπορείτε όλοι, να στηρίξετε αυτά τα παιδιά εκεί κάθε Κυριακή. Θέλουν χειροκρότημα, θέλουν παρακίνηση. Τρίκο! Τον Μπούρα, δεν πάμε. Ναι, 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 ναι. Άμα δεν κόψετε το στεριγείο, Άμα δεν κόψετε το στεριγείο, είναι πρώτο.
Δρόζας. Δρόζας. Εδώ, ο Γιώργος όχι. Τελειώσαμε από το τι. Να τίποτα άλλο. Για να γυρίσει. Εσένα. Γιέρις. Εδώ είναι. Αυτό είναι κοντά. Τριμπόνι. Έλα, αγόρι. Έχουμε άλλο αρχηγό. Για αυτό το τερματοφύλακα τώρα.